Κορίτσια μου. Ετοιμάζουμε βαλίτσες. Τώρα θα πάτε μπροστά στους κριτές. Καλή τύχη. Ευχαριστούμε. Η Ντένι και η Νίκη, η Νίκη και η Ντένι εκεί μπροστά. Περίεργο, είστε πραγματικά από τις πιο χαρούμενες παρουσίες μέσα εδώ στο My Style Rocks και οι δύο. Αλήθεια, μου φαίνεται πολύ περίεργο που είστε και οι δύο εκεί. Θα πρέπει να ξεκινήσει όμως τώρα η διαδικασία της αποχώρησης. Σοφία μου, θα ήθελα να μιλήσεις πρώτη εσύ. Δεν ξέρω γιατί εγώ εδώ είμαι η πρώτη, το πιο δύσκολο πράγμα, να, για μένα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το program είναι για τον παγκόσμιο κόσμο που να μας βλέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες που είναι και μυάλες ηλικίες για να ξέρουν ότι η μόδα δεν σταματά όταν, you know, η ηλικία μας κοντεύει πιο πάνω. So, για μένα, δεν το γράφω. Σώζω την Ντένι. Period. Η Σοφία, λοιπόν, επέλεξε την Ντένι. Τώρα πάμε σε εσένα, Στέλιο μου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα πει, Σοφία. Και όντως, Ντένι, είσαι ένα ωραίο παράδειγμα για όλες τις γυναίκες που νιώθουν πολύ ωραία με τον εαυτό τους. Η μόδα δεν έχει ηλικία, η μόδα είναι για πάντα, οι ευκαιρίες δεν έχουν ηλικία. Χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ. Όντως μας κάνεις να χαμογελάμε, όντως έχεις και μια αφέλεια μικρού παιδιού, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και Νίκη, το στυλ σου δεν είναι το αγαπημένο μου. Όμως είναι από τα πιο αυθεντικά που έχουμε εδώ. Κρίμα που πήγε η εβδομάδα αυτή τόσο περίεργα και αδύναμα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν πολύ πιο δυνατή. Η Ντένι, από την άλλη, κάθε μέρα είναι και καλύτερη, κάθε μέρα εφαρμόζεις, Ντένι, και κάτι που έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια και βλέπω ότι το θέλεις, ότι προχωράς, ότι έχεις πάρα πολύ ισχυρή άποψη και κάθε τι που φοράς, είτε εμάς μας αρέσει, είτε μας αρέσει, εσύ το υποστηρίζεις μέχρι τέλους. Και εγώ θα πω ότι θα δώσω μία ακόμη ευκαιρία. Στην Νίκη. Δημήτρη, είναι τώρα η σειρά σου και θα πρέπει να αποφασίσεις ποια τελικά από τις δύο κυρίες πρόκειται να παραμείνει στο My Style Rocks για την επόμενη εβδομάδα. Μιλώντας για μόδα, να πω ότι οι γυναίκες που είναι στον χώρο της μόδας, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο στην ηλικία τη δικιά σας που είναι ειδικά μικρή και εσείς είναι μικρή ακόμα, είναι πολύ μεγαλύτερες. Η μόδα δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι και οι δύο γυναίκες, αυτές οι υπέροχες γυναίκες που έχω μπροστά μου, που είναι η χαρά της ζωής, η χαρά του σόου και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που τις βλέπω μπροστά μου, έχουν να δείξουν και να δώσουν πάρα πολλά. Το ένα κορίτσι εκπροσωπεί, όντως αντιπροσωπεύει πάρα πολύ κόσμο και μεταξύ μας, σχεδόν όλα τα κορίτσια. Και λούσα, και ωραία, και να γυαλίζουν, και περιποιημένες. Και εγώ δεν σύμφωνα με τη λέξη μπίμπο. Μια γυναίκα που περιποιεί τον εαυτό της και θέλει να δείχνει και να λάμπει και να έχει ωραία καρνταρόμπα μεγάλη με πολλά ρούχα και να μπορεί αυτά να τα αλλάζει και να ντύνεται ωραία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι μπίμπο. Είναι μια γυναίκα που θέλει να έχει στυλ και θέλει να περιποιεί τον εαυτό της, κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ίδιο και με την Ντέμι. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ δυνατή, με χιούμορ. Πολλές φορές με τρομάζει γιατί δεν ξέρω αν μας τρολάρει, αν κάνει χιούμορ, αν μιλάει σοβαρά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη και ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η μεγαλύτερη καρνταρόμπα και τα πιο
ωραία ρούχα τα έχει η Νίκη. Που τα χρησιμοποιεί όμως λάθος. Με πολύ λιγότερα ρούχα, για μένα στιλιστικά έχει πιο ενδιαφέρον η Ντέμι. Οπότε θα σώσω την Ντέμι. Ντένι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το είχα καταλάβει, νόμιζα θα έλεγε την Νίκη και είχα στεναχωρηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης διάλεξε εσένα, οπότε Ντένι μου παραμένει στο My Style Rocks. Μπορείς να καθίσεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ που μας ήρθες από το Ντουμπάι και κάθισες όμως πολύ λίγο. Δεν πειράζει, γιατί έχω και τον ημί μου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εδώ. Ήθελα να μείνω, δηλαδή η αλήθεια, προφανώς και ήθελα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου όλη αυτή την εβδομάδα σκεφτόταν τον ημί μου. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Νίκη μου, ήσουν υπέροχη. Αλήθεια, κάθε φορά που σε έβλεπα, ήξερα ότι ένα χαμόγελο θα ζωγραφιστεί στα χείλη μου. Και όχι μόνο στα δικά μου χείλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Πήγα να χαιρετήσει και τα κορίτσια τώρα. Κορίτσια μου. Αν ήμουν έντονη. Κατερινά. Έλα. Θέλω και εγώ να της κάνω μια αγκαλιά. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Φυσικά και να της κάνεις μια αγκαλιά. Η χαρά της ζωής. Αχ, κύριε Σκουλέ, μπορώ να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα γραφτεί ή όχι. Αλλά είστε τόσο γλυκός που μιλάτε για τα παιδιά σας και τα σκυλιά σας και τα οτιδήποτε. Που εμένα με συγκινείται. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ έκανα, πέρασα πάρα πολύ ωραία και χάρηκα που γνώρισα εσάς. Σας έβλεπα στο Instagram τόσο πολύ και μου αρέσει ότι τόσο πολύ. Γεια σου, Νίκη. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Να είσαι πάντα καλά, να περνάς υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκη μου, να σου πω, να μας βλέπεις τώρα από το Ντουμπάι. Θα σας βλέπω οπωσδήποτε. Και να μας λες πώς σου φαινόμαστε. Θα σας λέω. Εντάξει. Γεια σας. Σε φιλώ. Φιλιά σε όλη την οικογένεια, Νίκη. Γεια. Ευχαριστώ. Η Νίκη Κόλλια έφυγε. Γυρνάει στο Ντουμπάι. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Γιατί τελείωσε τον καλά αυτό που ήταν αφιερωμένο στο καμπαρέ.